Ναι, δεν είναι. Και το μαλλί της πάει έτσι, μαζεμένο με τους κρίκους. Για πάμε, κούκλε η Σταματίνα. Πάμε στην επόμενη. Έρχεται. Είναι η Νόνη Δούνια. Εντάξει, η Νόνη Δούνια τώρα είναι πάντα πολύ απλά ντυμένη. Δεν έχει κάνει και κάτι τρομερό. Θέλω να πω, έβαλε ένα ζευγάρι, ένα καλσόν έτσι απλά με λουλουδάκια. Αλλά, δεν κάνω λάθος. Είναι ωραία, καμποτάκι όλο. Ναι, αλλά όταν είναι όλα τόσο μαύρα, δεν θεωρίζει λεπτομέρειες. Έχει βάλει και ένα δερμάτινο σακάκι. Εντάξει, απλή, απλή. Δεν είναι, από τις καλύτερες της εμφανίσεις. Είναι στο στυλ της, γιατί πάντα ντύνεται με σκούρα λιτά χρώματα, απλά, λιτά. Πολύ λιτά. Έχει πιο rock στυλ. Δεν μ' αρέσει και τόσο, δεν μπορώ να πω. Έχει πολύ ωραίο σώμα, ό,τι και να βάλει τη πάει. Αλλά εντάξει, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Θα μπορούσε να είχε κάνει πολύ παραπάνω. Να είχε βάλει κάτι πολύ πιο ωραίο. Next. Top model. Έρχεται, από ό,τι με ενημερώνουν, η Μαριάντα Πιερίδη. Για να τη δούμε λοιπόν. Κάνει ιδιαίτερες εμφανίσεις. Κάνει κεντρικές εμφανίσεις πολύ συχνά. Και σεξ πολλές φορές. Και τις πάντες. Έχει και το σώμα. Να τη. Θυμίζει Τζένιφερ Λόπεζ, παιδιά. Ναι. Μου θυμίζει ωραία, μόδα παιδιά, δεκαετία του 90, όταν ήταν της μόδας στα κιμονό. Έχουν περάσει αυτά παιδιά, πλέον. Παιδιά, πολύ ωραία όμως. Δεν μ' αρέσει καθόλου όμως. Δεν φοράει. Εμένα, παιδιά, μου θυμίζει φοβερά Τζένιφερ Λόπεζ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και το μαλλί και το. Και το μαλλί και το σκουλερί και το ένα. Καταρχάς φοράει κάτι από κάτω, είναι μόνο θα το κάμισο. Θα φοράει σορτάκι καλέ. Τι να βάλει παιδί με τις φοβάρες που έχει κοπέλα. Και τι σημαίνει η Βερσιλίνο, να μην ξέρω σου μαλλιά βγαίνει γυμνή. Μα δεν είναι γυμνή. Αν πει σωματάρα μπορεί να έγινε και με μαγιό. Καλέ από πάνω. Όπως είναι η Μενούνο. Καταρχήν για να δούμε πόσο πόδια έχει για να φορέσεις κάτι τόσο κοντό με ένα τέτοιο μποτάκι, πρέπει να έχεις το τέλειο πόδι. Και δεν το είπαμε μποτάκι για το πόδι, όμως. Είναι τρομερό. Το χρώμα είναι απίστευτο, είναι και το αυτό μποτάκι είναι ωραίο, μια το μποτάκι μάρκα είναι συγκεκριμένη, ωραίο, πολύ καλή. Δεν σας αρέσει, Σπύρο. Μ' αρέσει, ναι. Μην το λες, παιδί μου, κρυφάλες και με κακό που σ' αρέσει. Ναι, έχω μια ενοχή, επειδή η Φλωρίδα δεν ξέρει από μόδα. Εγώ ντρέπομαι από τη γνώμη μου. Οι γυναίκες, ρε παιδί μου. Πάμε στην επόμενη. Η Τατιάνα Στεφανίδου. Εντάξει, Total Black και η Σάνι Μπαλτζή από πίσω, σαν Pokémon. Τόσο κομψινάτο, αυτό που λέγαμε για το κόψιμο και το μήκος. Αυτό νομίζω είναι λίγο πιο πάνω, Φλωρίντα, από αυτό που φόρεσε η κυρία Φιδά. Όχι, όχι, είναι ακριβώς αυτό που φόρεσε εσύ η Φιδά. Είναι τρομερά της μόδας και πραγματικά κολακεύει τις περισσότερες γυναίκες. Και οι γόβες. Οι γόβες. Ναι, είναι, είναι ωραίο που σπάει το Total Black με το αυτό το νιού. Πεθαίνω με το μαλλί της Άνης. Αχ, τι γλυκιά. Τη πάει πολύ και αυτή η φράτσα, παιδιά. Τι πραγματικά τη πάει πάρα πολύ της Άνης. Μ' αρέσει τρομερά. Βλέπετε τώρα δύο γυναίκες, εντελώς διαφορετικό στυλ, αλλά και οι δύο είναι εξίσου εντυπωσιακές. Και η μία και η άλλη. Ναι, ναι, με πολύ το εντελώς διαφορετικό στυλ που έχει μία με την άλλη. Η κυρία Τατιάνα είναι πιο chic, η κυρία Στεφανίδου είναι πιο chic ντυμένη. Κομψή, βέβαια, και αυτή. Ναι, ενώ η κυρία Μπαλτζή. Ανατρεπτική. Αυτό. Έτσι, πιο μοντέρνα, αλλά και οι δύο είναι total black. Μ' αρέσουνε, μ' αρέσουνε, εντάξει. Προτιμώ το στυλ της Τατιάνα. Αυτό το μαλλί της κυρίας Μπαλτζή είναι συγκεκριμένη εποχή, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι είναι. Όχι, ξέρετε, εμένα μου θυμίζει λιγάκι τότε που χορεύανε οι Αμερικάνοι αυτό το jive το γρήγορα. 50-60 μου βγάζει. Ναι, ναι. Για πάμε, Κατερίνα Στικούδη. Ω, γιατί το κορίτσι έβαλε αυτό. Καλά, γιατί είναι τόσο μπουμπουλωμένη. Γιατί προφανώ από κάπου. Είναι σαν τη Βλαχοπούλου που πενθούσε μπροστά τα κλειστό και φύσω ήταν όλη πλάτη. Ναι, αλλά δεν την κολακεύει ούτε το ύφασμα. Γιατί εμένα μου αρέσει. Έχει ένα αρωματισμό που εμένα μου αρέσει. Παπα, ούτε αυτό το πράγμα που έχει βάλει ο κολιέ δεν μου άρεσε. Το κολιέ. Το κολιέ. Δεν μου άρεσε. Εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι και πάρα πολύ διαφορετική και δεν είναι προβλέψιμη αυτό που περιμέναμε να βάλει. Και το μαλλί τη παιδιά. Πάρα πολύ μου αρέσει. Γιατί αν βάζει δεν έχει βγει από ταινία εποχή. Με κοίτα τα μαλλιά όλη την ώρα κάτω. Τα παλιό μαλλιά όλη την ώρα. Θα περιμένουμε μαλλί κάτω. Και με ένα σορτσάκι. Ναι, κούκλα. Δεν είναι εντελώς διαφορετική η Κατερίνα Στικούδη. Ω, έκοψε φράτζα. Η Μπέτι Μαγκύρα είναι αυτή. Τι δεν ξέρω τώρα αν είναι η Μπέτι Μαγκύρα ή όχι, γιατί δεν κατάλαβα με το μαλλί αυτό. Είναι η Μπέτι Μαγκύρα, αλλά το φόρεμά της είναι φοβερό. Η φούστα, παιδιά, δεν μ' αρέσει λίγο. Μου θυμίζει κάτι που φορούσε η θεία μου, η Μαρίκα και η μαμά μου πριν 15 χρόνια, 20. Έλα, είναι φανταστική. Που ήμουν παιδάκι. Δεν μ' αρέσει η φούστα. Παλιωμοδίτικη. Το από πάνω είναι, δεν το συζητάω, εξαιρετικό.
Αλλά πάρα η φούστα δεν ξέρω, είναι λίγο της μαμάς και της θείας. Η Νικολέτα. Η Νικολέτα, η Νικολέτα Ράλι. Εντάξει. Πολύ ωραία μαλλιά. Αυτό ήθελα να πω. Πολύ ωραία. Τσοκρατιά. Ωραίο μπούστο. Ευχαριστούμε. Πραγματικά. Total black. Εντάξει. Οι πληροφορίες μου λένε το παπούτσι της κάνουν 10 ευρώ. Πολύ ωραίο μπούστο. Αυτό είναι, αυτή είναι μαγιά. Να παίρνεις φτηνά παπούτσια και τσάντες και να φόρεμα έτσι ένα ρούχο το οποίο να είναι λίγο πιο πάνω, λίγο πιο ακριβούτσικο και να τα συνδυάσεις. Την Νικολέτα την παίρνει να το κάνει, δεν έχει να αποδείξει κάτι. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τα μανίκια θα είδατε. Και νιώθουνε. Θέλει και το τελευταίο μου ντέρ. Καλά, να σου Πινελόπη, να σου πούλου. Πού είσαι, εντάξει, είναι ωραίο. Παιδιά, κοστέτσος το κλάδο. Ναι, κοστέτσος, γιατί μίλησα χθες με τον Βασίλη και λέει περιμένω την Πινελόπη. Είναι ωραίο, παιδιά, είναι ωραίο. Βέβαια, είναι σαν να έχει λίγο παχύνει η Πινελόπη. Δεν ξέρω με το που τελείωσε το dancing. Έφαγε η Πινελόπη. Ναι, έκατσε τέλος πάντων. Παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτό παιδιά, το η Πινελόπη φόρεμα έχει πολύ ωραίο σώμα, η αλήθεια. Έτσι, κοίταξε, Λεωνόρα, επειδή την έχω δει από κοντά. Έχει σωματότυπο που όσο και να δυνατήσει δεν θα γίνει ποτέ κόκαλο. Αυτό ισχύει. Ναι. Είναι έτσι, ναι, ισχύει, είναι και πολύ είναι γυμνασμένη. Είναι ωραία, είναι τσουποτή γυμνασμένη. Θα σας πω κάτι όμως, παιδιά. Αυτή η τουαλέτα που είναι μια εξαιρετική τουαλέτα του Βασίλου Κοστέτσου, μου αρέσει πολύ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Η δαντέλα της, παιδιά, αυτό είναι νηφικό. Το έχω δει εγώ που βγήκε Κοστέτσου στην Μενεγάκη. Μαύρο νηφικό. Το είχε φτιάξει λευκό σε νηφικό το από κάτω. Σε λευκό χρώμα. Αλλά ναι, σε νηφικό θα είναι φοβερό. Ω, αλλά δεν νομίζω ότι ταιριάζει στην Πινελόπη αυτό. Καλά. Είναι Νατάσα Καλογρίδη πάντα. Πραγματικά ανατρεπτική. Έχουμε να τη δούμε πάρα πολύ καιρό. Από το τέλος του Dancing with the Stars έχουμε να τη δούμε. Έχει δίκιο. Εγώ την έχω δει, παιδιά, συγγνώμη κιόλας που δεν σας το έχω πει. Ναι, αλλά σε εκδηλώσεις και event έχουμε να τη δούμε πολύ καιρό. Πολύ ιδιαίτερα. Πολύ ωραίο παντελόνι. Παιδιά, εμένα αυτός ο άνθρωπος μου βγάζει ένα στυλ που ό,τι και να βάλει μου αρέσει. Ναι. Γιατί έχει γούστο ο άτιμο. Ο Μύρονας Στρατής. Εντάξει, πολύ ωραίο. Αυτό είναι, έχει αυτό το στυλάκι. Παιδιά, αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο να το φορέσεις. Το παπιγιόν, πολύ ωραίο. Μου βγάζει το στυλ που έχουν οι μέλισσες. Κόκκινο. Είναι κόκκινο. Κοιτάξτε να δείτε κόκκινο, το πορτοκαλί. Είναι ένα χρώμα και γενικότερα το αθλητικό κατά από το κουστούμι που δύσκολα θα το συνδυάσει κάποιος. Δίνει στυλ όμως. Συνήθως, βέβαια, συνήθως είναι πάντα έτσι τραγουδιστές. Ναι, για να το υποστηρίξω όμως πρέπει να είσαι αυτός ο τύπος όπως είναι ο Μύρονας Στρατής που του πηγαίνει και αυτό το παπούτσι με αυτό το παπιονάκι. Δεν μπορεί οποιοδήποτε. Δεν μπορώ να το βάλω εγώ τώρα αυτό το πράγμα, θα είμαι αστείο, σαν κλόν θα είμαι. Στο Μύρονας Στρατή πηγαίνει. Είσαι πιο κύριλες. Θα το κάνω πραγματικά. Είσαι πιο chic. Δύσκολο συνδυασμό. Εμένα το παπιόν πάντως το έχω συνηθίσει στους μέλισσες, ναι, στις μέλισσες μάλλον. Μέλισσες, ναι. Και μ' αρέσει και στο Μύρονα. Του πάει όμως, λέω. Νομίζω ότι το παπιόν εγώ το θέλω σε total κυριλέ, πώς το λένε, ναι, κατάλαβα. Ύφος. Μαύρο κουστούμι και τα αιτία το θέλεις. Το θέλω ναι, εκεί που αρμόζεται, όπως έγινε γνωστό το παπιόν. Δεν μ' αρέσει να το εκμοντελίσω. Πιο γαμπριάτικο. Να το φοράει δηλαδή μόνο σον κόνιο και το παπιόν, εγώ δεν το γουστάρω. Ναι. Αλλά άμα είναι να το δω, το προτιμώ σε. Εντάξει, μην ξεχνάτε ότι παρουσίασα και η Μέρη στην Ατσάκη χθες, οπότε πήγε να την τιμήσει. Τι παπούτσι. Νίβο είναι αυτό. Το παπούτσι της Δεσποινής πώς σας φαίνεται, δεν μ' αρέσει καθόλου. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Σ' άρεσε αυτό. Σύξτης. Με τη σύζυγό του είναι ο Νίβο. Εμένα το στυλ του Νίβο μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, πολύ ωραίο το στυλ. Έχει κάνει σχολείο ο Νίβο με αυτό το στυλάκι. Παιδιά, να ρωτήσω με αυτά τα γυαλιά. Λογικά δεν πρέπει να είναι. Τζάμια. Είναι τζάμια. Δεν έχουν. Μπορεί να είναι και μοιοπία. Είναι το γυαλί αυτό το οποίο θυμάμαι εγώ το φορούσε κάποια εποχή ο Στάθης Ψάλτης δεκαετία του 80. Όμως το έχει φέρει στο. Είναι ξέρεις, πάλι, είναι πάλι στην μόδα. Ναι, έχει έρθει. Κατά τα άλλα, η σύζυγός του και αυτή είναι πάρα πολύ ερωτημένη. Δηλαδή ταιριάζουν σαν ζευγάρι. Αν δεν είναι σύζυγος. Δεν πειράζει, ας την αφήσουμε την κοπέλα. Τέλος πάντων, η κοπέλα φοράει ένα τακούνι, μια τακούνα πάρα πολύ μοιάζει ωραία. Λιγάκι, μοιάζει σίξης λίγο. Δεν βλέπω, είναι η οποία με την Φουρέιρα. Δεν είναι η Φουρέιρα, δεν είναι σχέση. Πάμε να δούμε τον Σόμερ. Δεν έχουμε άλλες γυναίκες. Θα έρχονται. Για πάμε να δούμε και το Σόμερ. Τους βαριέμαι λίγο τους άλλους, γι' αυτό. Ο Κώστα Σόμερ, κοιτάξτε, το κασκόλ δεν πολύ μου αρέσει. Είναι κίτρινο βέβαια, κάνει και λίγο την διαφορά με το total black. Αλλά γενικά εντάξει, ο Κώστας είναι πολύ sport τύπος. Κάτσε να δείτε το κεφάλι, γιατί μένει στην ιστορία. Δύσκολα θα τον δούμε έτσι καλωδημένο με κουστούμι. Σπάει τη μαυρίλα. Είναι ευγενική φυσιγνωμία ο Κώστα. Εδώ ποια είναι. Η Σάγια. Τι φοράει καλέ. Πολύ ωραία
τσάντα, από ό,τι βλέπω, το παπούτσι τρομερό δεν ήταν καλά τα πλάνα, sorry. Εδώ είναι η πρωταγωνίστρια της... Η Πινελόπη Πλάκα. Των στιγμών, έτσι. Πολύ σπόρση, πολύ απλή. Και έτσι είναι και για την ηλικία της. Ελεονόρα είναι 20 χρονών, οπότε... Μόνο τη βλέπω, δεν βλέπω τον κύριο Μπουσουλόπουλο εδώ. Που φημολογείται ότι έχουν σχέση. Προφανώς. Η κυρία που μπαίνει σε όλα τα πλάνα μπροστά, ποια είναι? Κάποια ρεπόρτερ. Σκάνει λίγο άκρη.